Γεια σας παιδιά! Σήμερα το πρωί μου τηλεφώνησε η Αγγελική για να με ενημερώσει για το ξεκίνημα των διακοπών. Περνάω τόσο όμορφα μαζί σας που ομολογώ ότι το είχα ξεχάσει. Μου ζήτησε επίσης να σας μεταφέρω τα θερμά της συγχαρητήρια για τα έργα που έχετε φτιάξει. Εκείνη, μετά από 2.635 ώρες ύπνου, με περιμένει στο νησί του Μούφι Σούφι να κάνουμε γιόγκα και μπανάκια. Ευτυχώς η φίλη μου χειροτεχνία δέχτηκε να φιλοξενήσει το γατούλι μου όσο θα λείπω. Ωχ, δεν είμαι σίγουρη αν στρίβω εδώ. Για να ξαναδώ το χάρτη μου. Στρίβω δεξιά, μετά αριστερά, μετά κάνω ζικ-ζακ μέσα από ένα μεγάλο λιβάδι με φραγκοσικές. Όταν συναντήσω το μεγάλο πλάτανο, θα περάσω μέσα από ένα κάμπινγκ. Και μετά θα βρεθώ στην παραλία που θα πάρω το καΐκι για το νησάκι του Μούφι Σούφι. Τι έγινε? Τι έπαθες καλό μου τροχόσπιτο? Γιατί σταμάτησες? Α, κάποιος έρχεται. Ίσως μπορεί να με βοηθήσει. Γεια, hi, πώς πάει? Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας. Με λένε Ζωγραφιά και... Εγώ είμαι ο Σύφης, σούπερ χίπης, φυσιοδήφης και μετατροπέας. Μετατροπέας. Μετατροπέας, μεταμορφωτής. Όλα τα μετατρέπω, όλα τα μεταμορφώνω. Το αυτοκίνητό σου σε βάρκα, τη βάρκα σου σε ζαρντινιέρα, τη ζαρντινιέρα σου σε κάτι άλλο. Αχ, τι καλά. Μήπως θα μπορούσατε να επισκευάσετε το τροχόσπιτό μου? Το τροχόσπιτό... Α, ένα τροχόσπιτό. Δεν το είχα προσέξει. Να ξέρετε, ξαφνικά έσβησε η μηχανή. Έλα, ναι, φυσικά και μπορώ. Πρώτα θα το επισκευάσω και ύστερα θα το μετασκευάσω σε κάτι ακόμα πιο χρήσιμο. Ο Σύφης, ο φυσιοδίφης, μετατροπέας, μεταμορφωτής, όλα τα μπορεί. Σε τι όμως θέλεις να μεταμορφώσεις το τροχόσπιτό σου, έχεις αποφασίσει? Όχι. Τότε υπάρχει μόνο μία λύση. Θα του κάνουμε το ειδικό τεστ ταυτότητας και προσανατολισμού που έχω εφεύρει αυτοπροσώπως για να προχωράω με ευκολία στη μετατροπή. Είναι αλάνθαστο. Και πώς γίνεται αυτό το τεστ? Θα ξύσω λίγο χώμα από τη ρόδα του τροχόσπιτου και θα το βάλω σε αυτόν τον δοκιμαστικό σωλήνα. Τώρα θα ακουμπήσω το αυτί μου στη μηχανή. Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Τι ανακαλύψατε, κύριε Σούπερ Σύφη μου? Θέλει να γίνει τροχοθέατρο σκιών, λέει. Τι καλά, πάντα ήθελα ένα θέατρο σκιών. Γιουπί! Γιουπί, γιάγια, πάω να φέρω τα εργαλεία μου. Μισό λεπτό, να φέρω και τα δικά μου εργαλεία και υλικά. Μήπως τα χρειαστούμε? Παιδιά, όπως ακούσατε, ο κύριος Σούπερ Σύφης Χίπης θα μετατρέψει το τροχόσπιτο σε θέατρο σκιών. Θα αφήσω τη μετατροπή του τροχόσπιτου στον Σούπερ Χίπη και σε εσάς θα δώσω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μετατρέψετε ένα απλό χαρτόκουτο σε ένα αυτοσχέδιο θέατρο σκιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και ένα κουτί από πίτσα. Θα φτιάξουμε και τις φιγούρες για να παίξετε τη δική σας ιστορία με τους φίλους σας. Για να δούμε πρώτα ποια εργαλεία και υλικά θα χρειαστούμε. Ψαλίδι, κοπίδι, θερμόκολλα, κόλλα υγρή, λευκό κομμάτι ύφασμα ή ριζόχαρτο, ένα χαρτόκουτο, ακριλικά χρώματα ή μαρκαδόρους, πινέλα, μαύρο χαρτόνι, λίγο σύρμα ή 2-3 πλαστικά καλαμάκια, χαρτοτενία και ένα φακό. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή. Θα σχεδιάσω ένα προσχέδιο για να σας εξηγήσω ακριβώς τα βήματα που θα ακολουθήσουμε. Θα χρειαστούμε ένα κομμάτι χαρτόνιο ντουλέ 25x35 εκατοστά. Μπορούμε να κόψουμε μία πλευρά από ένα χαρτόκουτο. Με ένα χάρακα μετράμε 4 εκατοστά από τις πλαϊνές πλευρές του χαρτονιού και 3 εκατοστά πάνω και κάτω.
Το ορθογώνιο που δημιουργήθηκε είναι 19,27 εκατοστά, δηλαδή λίγο μικρότερο από ένα χαρτί α4. Θα το κόψουμε και θα το αφαιρέσουμε. Στο κενό που δημιουργήθηκε θα τοποθετήσουμε τον μπερντέ μας. Έτσι ονομάζεται στο θέατρο σκιών το λευκό ύφασμα πάνω στο οποίο κινούνται οι σκιές. Σε αυτό το σχέδιο θα σας δείξω την πίσω πλευρά της κατασκευής. Αυτά τα δύο τρίγωνα θα κρατήσουν όρθιο τον μπερντέ μας. Κάπου εδώ θα τοποθετήσουμε το φακό. Στη θέση του κομματιού που αφαιρέσαμε θα τοποθετήσουμε ένα κομμάτι λευκό ύφασμα ή ένα ριζόχαρτο, σαν αυτό εδώ. Μπορούμε επίσης να βάψουμε και να ζωγραφίσουμε την πρόσωψη της κατασκευής. Θα κολλήσουμε τα δύο τρίγωνα στηρίγματα. Αυτή η βάση θα βοηθήσει την κατασκευή μας να γίνει πιο σταθερή. Έφτιαξα πρόχειρα και μία βάση για το φακό. Λίγα διακοσμητικά. Και έτοιμος ο μπερντές. Ας φτιάξουμε τώρα και τις φιγούρες που θα πρωταγωνιστήσουν στην ιστορία μας. Λέω να φτιάξω τους φίλους μου. Είναι όλοι τους μοναδικές προσωπικότητες, τους θαυμάζω και τους αγαπώ. Ευτυχώς έχω πάντα μαζί μου το άλμπουμ με τις φωτογραφίες τους. Α, για να δω. Α, εδώ είμαστε όλοι μαζί στην έκθεση που έκανα για τα γενέθλιά μου. Έκθεση, έλα. Σε πρώτο πλάνο κάτω-κάτω βλέπουμε τον κύριο Γλωσσοδόντη με το φίλο μου το σερβιτόρο αεροπόρο. Πλάκα έχουμε. Και εδώ είμαι στο εξοχικό της γιαγιάς μεταξωτυπίας με τον προ-προ-προ-προ-πάπο μου, τον Πινελάντζελο και το γατούλι. Ωραίος τύπος. Αχ, αυτή τη φωτογραφία την έβγαλε ο Πικάσο. Είμαστε στο Μαύρο Γάτο μαζί με τον Ματής και τον Μοντιλιάνη. Τι λες τώρα, εμένα μου αρέσει πολύ η ζωγραφική. Ζωγραφίζω και εγώ λίγο, κάτι αετούς, λύκους, τέτοια πράγματα. Να το σπάλει ο γατούλης μου. Αυτή είναι η πρώτη μας φωτογραφία. Καλά, ένας γλύκας είναι, ε. Στο τέλος η αγαπημένη μου φίλη χειροτεχνία, με τη συμπαθέστατη αραχνούλα που γνωρίσαμε στο πάρκο. Ω, τρελαίνομαι για αράχνες. Τις αφήνω να περπατάνε πάνω μου, μιλάω μαζί τους, σας έχουμε ξεφύγει. Όπα, πάω να συνεχίσω με το τροχόσπιτο όπου να είναι τελειώνω, ε. Ωραία.
Τώρα θα προσπαθήσω να σχεδιάσω το περίγραμμα της μορφής τους με το δικό μου τρόπο. Τώρα θα κολλήσω στις φιγούρες λίγο σύρμα. Αν δεν έχω σύρμα, μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα πλαστικό καλαμάκι. Λοιπόν, ζωγραφιά, έτοιμα όλα! Έχει έρθει και κόσμος από το κάμπινγκ για να παρακολουθήσει την παράστασή σου. Άμα θέλεις, έρχομαι πίσω από τον Μπερντέ και σε βοηθάω. Τέλεια! Η παράσταση αρχίζει. Καλημέρα σας, κυρία Βλεφαρίδου. Τι όμορφη που είστε. Σας έφερα τον ανιχνευτή γάτας. Bonjour, bonjour. Τι να κεράσω. Ένα καφεντάκι. Έλα να σου πω τα μυστικά της Σοφίτας. Νιάου, νιάου. Ζωγραφιά, πεινάω. Πεινάω. Πετάω με το αεροπλάνο. Καλημέρα σας. Έλα bonjour. Να σου πω τα μυστικά της Σοφίτας. Νιάου, νιάου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Thanks, ευχαριστούμε. Οχ, τι έγινε, κι άλλο τροχόσπιτο. Χαμός σήμερα. Τι έπαθε πάλι? Τι έγινε, πού βρεθήκαμε? Αχ, Πινελάντζελο, κύριε Γλωσσοδόντη, σερβιτόρε μου, τι κάνετε εσείς εδώ? Ω, ζωγραφιά, ήμασταν έτοιμοι για τις διακοπές μας. Αλλά βρέχει, κυκλώθηκε το GPS, το δες και πες και ο καναπές και βρεθήκαμε τυχαία σε αυτό εδώ το... Κάμπι και δεξίας και αλληλεγγύης. Χειροπολή, σούπερ χίπης, φυσιοδίφης, μετατροπέας, μεταμορφωτής. Μόλις μεταμόρφωσε το τροχόσπιτό μου σε θέατρο σκιών. Τι κρίμα που χάσατε την παράσταση. Μανιαφίκ, μήπως μπορείτε να μετατρέψετε και το δικό μας σε αεροπλάνο.
Εγώ θα έλεγα να το μετατρέψουμε σε pop-up μηχανισμό. Θα προτιμούσα να το μετατρέψουμε σε στοιχειωμένο κάστρο, είναι η αλήθεια. Pop-up αεροπλάνο και στοιχειωμένο κάστρο μαζί. Γίνεται! Αλλά θα πρέπει να μου το αφήσετε μερικές μερούλες. Αχ, τι καλά. Τι ωραία που βρεθήκαμε. Πού πάτε διακοπές? Στο νησί του Μουφισούφι. Κι εγώ εκεί πάω. Θέλετε να πάμε όλοι με το δικό μου τροχόσπιτο μέχρι να φτιάξει και το δικό σας ο Σύφης? Ναι! Συγγνώμη, αλλά τώρα που σας γνώρισα και σας συμπάθησα, θα ήθελα να έρθω μαζί σας για λίγες μέρες και η μετατροπή ας περιμένει. Εννοείται! Η μυρωδιά από το αντιλιακό, οι σαγιονάρες στο καπέλο το μαγιό. Τα παιδικά μας καλοκαίρια ξύπναν εκεί που τα όνειρα γυρνάν. Πάνω στην άμμο κάστρα και ζωγράφιες, και στο νερό από ένα στρώμα φούρχες. Πλύνε το φρούτο σου στην άκρο θαλασσιά και ρίξε και έναν ύπνο στη σκιά. Καλοκαιράκι σ' αγαπάω, μαζί με φίλους τραγουδάω. Δένω στη μέση παρεώ, oh, oh. Καλοκαιράκι σ' αγαπάω, τίποτα άλλο δεν ζητάω. Βάζω στην άκρη το ρολόι, οι, 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 οι. Τις διακοπές μου τις περνάω στη φύση. Μπράβο. Τον ήλιο να βλέπω από την Ανατολή ως τη Δύση. Oui. Και στην ώρα μου αράζω με βιβλίο και χαζεύω το τοπίο από το πιο ψηλό σημείο. Μαγειρεύω στον καζάκι σε ένα κατσαρολάκι με ντομάτα κρεμμυδάκι, ρίχνω το χυλοπιτάκι. Ωραία. Και στο κύμα το καρπούζι η δροσιά να το λούζει, είναι πιο όμορφα κι απ' τη Τουλούζη. Ναι. Σε περιμένω στο νησί να έρθεις κι εσύ για χάθα γιόγκα τσακιστή. Όλη μια παρέα, ναι. Έτσι είναι ωραία, της αγάπης υψώνουμε σημαία. Καλοκαιράκι σ' αγαπάω, μαζί με φίλους τραγουδάω. Δένω στη μέση παρεώ, ο, ο. Καλοκαιράκι σ' αγαπάω, τίποτα άλλο δεν ζητάω. Βάζω στην άκρη το ρολόι, οι, 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 οι. Γεια σας παιδιά, καλές διακοπές. Και ποιος ξέρει, μπορεί να συναντηθούμε σε κάποια παραλία. Get up, get up, get up, get up. Λοιπόν, θα σας δείξω και μετά φύγια που μπορούμε να κάνουμε ένα pop-up μηχανισμό φανταστικό. Α, και σήμερα θα είχε πανσέλινο, θα βγουνε τα φαντάσματα παχαλιά. Εντάξει, ωραία και η Χαλκιδική, αλλά σε τη Μασσαλία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε θάλασσα στο κόσμο. Και για ζαελίου!